pod.gr Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Χίλες και μια λέξης». Καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και θα είμαι ο ξεναγός σας αυτή την εξερεύνηση. Θα σας αποκαλύψω την πραγματική σημασία πολλών λέξεων. Και όταν τελειώσουμε, θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν μαγικό κόσμο που τον έχουν τιμήσει οι ποιητέ με τι λέξει του, τα τοπία του έχουν δώσει όνομα στο λογοτεχνικό κίνημα, τα βουνά και τα ποτάμια του κοσμούν πίνακε των διασημωτέρων ζωγράφων τη ιστορία. Τι, νομίζω ότι σα μιλάω για την Ελβετία, την Τοσκάνη, αυτό είναι ελληνικό podcast. Σα μιλάω για την πατρίδα μου, την Αρκαδία. Θα λέτε τώρα μα το ο podcast, η Αρκαδία όλα αυτά. Ναι, και εμένα γιαγιά μου, αν είχε έλυκες, θα ήταν ελικόπτερο. Μα δεν σα το καθόλου, σα διαβεβαιώ. Όλα αυτά ισχύουν. Η Αρκαδία αναφέρεται σε ένα όραμα ποιμενισμού και αρμονία με τη φύση. Εξελίχθηκε σε ποιητική έννοια που εκφράζει ένα ιδηλιακό όραμα τη υπαίθρου. Από τον Ρωμαίο ποιητή Βυργίλιο και στη θεία κομμωδία του Δάντη, η Αρκαδία έγινε σύμβολο τη βουκολική απλότητα. Πρόκειται για μια αναπόλυση τη αθώα ζωή του ποιμενικού παραδείσου στην πιο κοινότοπη μορφή του. Είναι μια νοσταλγία για τα γνά ήθη και πρότυπα τη φυσική ζωή, για την παράδοση στον χρόνο, το αρκαδικό ιδεώδε, έτσι γεννήθηκε το λογοτεχνικό ρεύμα του Αρκαδισμού. Περιτώ να σα πω ότι εκείνη την εποχή δεν είχαν πάρει χαμπάρι για όλα αυτά ούτε στην Τριπολιτσά ούτε στη Δημητσάνα. Μάλιστα, το 1647, ο διάσημο γαλλοζωγράφο Νικολά Πουσέν, ζωγράφησε έναν από του σημαντικότερου πινακές του, γνωστό σαν Οι τη Αρκαδία ή Et in Arcadia Ego, τώρα στο Λούβρο. Ο πίνακα δείχνει μελαγχολικά τρει αρχαίους Αρκάδε που στέκονται γύρω από έναν τάφο με φόντο ένα όμορφο τοπίο. Ένα από του πειμένε είναι γονατισμένος στο έδαφο και διαβάζει τη λατινική επιγραφή που είναι χαραγμένη πάνω στον τάφο. Ε, e, την Αρκάντια εγώ που κατά λέξη μεταφράζεται και στην Αρκαδία Εγώ, εννοείται με παρόν. Πανδιάσιμο πίνακα και κλασική ατάκα σε οποιαδήποτε τουριστική αφισα και πολιτιστική εκδήλωση του νομού Αρκαδία. μα, τζάμπα πρόμο η Αρκαδία, έξω από την αμαφιά της φύσης, έχει και μια εξαιρετική διάλεκτο. Όχι, δεν μιλάω για τα θεϊκά τσακώνικα, την πιο ιδιαίτερη διάλεκτο της Ελλάδας, που κατάγεται από τα αρχαία λακωνικά και μιλείται στην περιοχή του Λονιδίου εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτή σε άλλο επεισόδιο. Μιλάω για το αρκαδικό ιδίωμα, μέρος του ευρύτερου πολεπονσιακού ιδιώματος. Στον βόρειο Πάρνονα βρίσκεται το χωριό της μητέρας μου, τα Βέρβενα. Με β όχι με δέλτα, δεν είναι τα δερβενάκια, βέρβενα στα 1160 μέτρα υψόμετρο, το πέμπτο ψηλότερο χωριό τη Πελοποννήσου, με εκπληκτική θέα στο οροπέδιο τη Τρίπολης, με πύργου 300 ετών, στενάκια, νερά, ανθισμένου κήπου, βρύσες και τον μεγάλο βράχο να δεσπόζει από πάνω. Στα βέβαινα που λέτε μιλούν βερβενιώτικα. Το 2018 εξέδωσα το πρώτο μου βιβλίο, Το Βερβενιώτικο Ιδίωμα, από τι εκδόσει ΚΑΠΑ Εκδοτική, ένα λεξικό με 2.700 λέξει και φράσει ήθελα να αποτυπώσω για τι επόμενε γενιέ τη γλώσσα που άκουγα από του παππούδε μου και σε αυτού το αφιέρωσα. Ευχαριστώ για Γιαννούλα και παππού Πάνο που μου δώσατε αυτή την καταγωγή. Πιο πολλά για αυτό το ιδίωμα και πώ εντάσσεται στο ευρύτερο πολεπονισιακό ιδίωμα θα ακούσετε στα προηγούμενα επεισόδια Η γλώσσα με τα χίλια πρόσωπα και Γιατί να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μα με τον καθηγητή γλωσσολογία Νίκο Παντελίδη. Τώρα θέλω απλώ να απολαύσετε το διάλογο μια γυναίκα με τον άντρα τη που μόλι γύρισε από το Μαντρί. Στην αρχή θα καταλάβετε μόνο τα μισά, αλλά μετά έχει επεξήγηση. Πα, μαζεύτηκε, που μπόλο γύριζες όλο το απόγευμα, στα σιό δεν έχει. Τώρα ήρθε από το Μαντρί μου η γυναίκα και έχει μια γκούσα όξο. Βαρέα πριλόιτε, έξυπη και μου λε ότι τώρα γύρισε από το Μαντρί πάλι στα καφενεία. Και πού θα αγκυλώθηκε σε αυτού. Δε σου έχω πει χίλιε φορέ να μην γρεμαστικά την σου στα βάτα. Σαν το κλωθρί έχει γίνει από τα μπαλώματα. Ου, δεν την άφηκα εκεί. Βάλε ένα φάο γιατί έχω μια στη κομμάδα. Πάλι πεινά. Δεν σου βαλάζα αεραίο το πρωί. Όλο το έφαγες. Ε, και που τα έφαγα, ζέστη έχει, ζαρώθηκα κλαδιά και τα και ένα γομάρι και πίνασα. Αν αυτό μα έλειπε να μην τα φέρει. Άιντε, σου βάλω. Τι τούτο. Φασολάκια, τι τα βλογά, φάτα. Νεροπλίτσι τα έκανε, νεραπόλικαν, δεν λένε τίποτα από δάφτα. Για τώρα εκεί που δεν τα αρέσουν κιόλα, πάρε τα από εδώ και θα του ρίξω φρούτζουλο. Τι άλλο έχει. Μα μου καλά, τα πλύνε στα χέρια σου, έχει πιάσει σπανάκι από την απλισιά. Σταμάτα μου, ρε Παστρικοθοδόρα, θα τα πλύνω. Και έχω μια ποσταμάρα, δεν φαντάζεσαι. Ναι, ναι, σε ξέρουμε, ντε, η αλλού που είχε αργατιά και εκείνη ακριδολόγαγε. Καλά, καλά, φέρε ψωμό τρίμπα και την αργά σου καθόλου και σταμάτα να ειδονά. Έντο, φαρμάκο ψωμί, τι να σου πω. Πάρε και το μαχαίρι να το κόψει. Κόβει. Αθέρα σου λέω. Μόρι γυναίκα δεν κόβει τίποτα από δάφτο. Ξέρω κακάνια στο καρβέλι. Χιγάμι στο βάλα και στο μουστιό. Φάκε χάμου. Καλά χριστιανέ μου, κράνη έχει. Για τρα και, και το φόλο έφαγε. Ναι, ναι, φάε φάε που έχει γίνει έγκομο και μου ήσουν σαν το γονκίλι. Όμο πήρε το καύκαλο μπουρ, μπουρ μπουρ. Φέρε και λίγο κρασάκι να πάει το ψωμί κάτω και έβγαλε την κόριζα. Ναι, και να πιει εδώ, να πιέσαι και στο καφενείο και να γίνει δαβλί, να σε κοροϊδεύει ο κόσμο. Μουράς τα μίγυρα λικοφάωμα, μα κάνεις και το δαρνάτορα στο φαΐ». Δεν ξέρω, του λες εσύ, εγώ την έκαναν τα μάχη. Με το ψωμί, ναι, με το ψωμί. Εν καθόμουν στο γυαλό, λέω εγώ, ή θα δω να ξανασάνω, και έβρεκα να ξάνω. Α τη μουρμούρα σου λέω. Εγώ φταίω, που ήμουν αγάιτονοφριδούσα, και είχα μια γάμπα σαν τα και στραβώθηκα και πήρα εσένα. Και να με τώρα εδώ με σένα το γεροκούσαλο. Αλλά μπά και θα μου πει στο σπολάτι. Έλα, έλα, μη χολοσκά. Καλά περάσαμε. Έλα, μη μου στεναχωριέσαι. Είσαι λε και ψούφα γαϊδούρα τα λεύρη. Τι λε, μωρέ, σιγά με το βαλό και κασαβέτη. καταλάβατε τίποτα από πριν ή σας φάνηκαν κινέζικα. Για πάμε να το ξαναπιάσουμε πρόταση πρόταση. Διάλογος. Μπα, μαζεύτηκες, πού πολογιούζεις όλο το απόγευμα, στα σιό δεν έχεις. Το πολογιουρίζω, παιζει να είναι το αγαπημένο μου ρήμα από το πελεπονισιακό ιδίωμα. Βγαίνει από το πολύ γυρίζω. Αυτός που είναι συνέχεια στη γύρα λέγεται πολογιούρης, ενώ η γυναίκα λέγεται «μπολογιούρο». Μα δεν είναι τέλεια λέξη. Το στασιό πάλι έρχεται από τη στάση, δηλαδή την ακινησία. Οπότε είναι η ξεκούραση. Διάλογο. Τώρα ήρθα από το μαντρί μου, γυναίκα, και έχει μια γκούσα όξο. Το μαντρί που λέτε είναι από την ίδια ρίζα με τη μάνδρα, που περιβάλλει τη στάνη, ενώ η αγκούσα είναι από το άγχο σα ζέστη, δηλαδή η ζέστη που σε πνίγει. Άγχο είναι το κρεμάο, το σφίγγο, Εξού το άγχο που μα πνίγει, αλλά και η αγχώνη, η κρεμάλα. Διάλογο. Βρέα πριλόιτε, έξι πήγε και μου λε ότι τώρα γύρισε από το μαντρί πάλι στα καφενεία. Απριλόητο με έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν μικρούλη, αν είχα κάνει καμιά κουτουράδα, αφού ήμουν απρολόγιστο, δηλαδή δεν είχα υπολογίσει από πριν. Διάλογο. Και πού θα αγκυλώθηκε αυτού. Δεν σου έχω πει χίλιε φορέ να μην κρεμά την κάπα σου στα βάτα, σαν το κλωθί έχει γίνει από τα μπαλώματα. Αγκυλώνομαι σημαίνει πιάνομαι σε κάποιο αγκάθι, όπω η αγκύλη που μοιάζει με αγκίστρι, Πολλέ λέξει που ξεκινούν από αγ έχουν την έννοια τη καμπύλη, όπω ο αγκώνα, το αγκάθι και η αγκαλιά. Το κλωθρί πάλι βγαίνει από τι κλωστέ. Διάλογο. Ου, δεν την άφηκα εκεί. Βάλε να φάω γιατί έχω μια στην κομάρα. Πάλι πεινά, δεν σου βαλά ζαϊρέο το πρωί, όλο το έφαγε. Ο ζαϊρέ είναι το φαγητό που έπαιρναν στο χωράφι. Βγαίνει από το τουρκικό ζαχυρέ που σημαίνει εφόδια. Τώρα το τι περιέλαμβανε επικύλια, αλλά σίγουρα δεν ήταν ούτε ριζογκοφρέτε, ούτε τυρόπιρε και σοκολάτε. Διάλογο. Ε, και που τάφαγα, ζέστη έχει, ζαλώθηκα και τα κλαριά και τα έφερα ένα γομάρι και πίνασα. Ζαλώνομαι σημαίνει φωτώνομαι, ενώ το γομάρι, όπω είπαμε στο επεισόδιο 7 με τα ζώα, εκτό από το γαϊδουράκι, αρχικά σημαίνει φωτίο και βγαίνει από την ίδια ρίζα με το γεμίζω και το γομώνω, αφού γεμίζουμε ένα σακί με κάτι και το φορτώνουμε διάλογο. Αμδά, αυτό μα έλειπε, να μην τα φέρει. να σου βάλω. Αμδά, αυτή την τέλεια φράση που δεν τη λέτε στην Αθήνα. Μα ξέρετε τι χάνετε. Το αμδά είναι κάτι σαν το εμβέβαια ή το εννοείται. Για παράδειγμα, πάλι πήγαν διακοπέ. Αμδά, να κάτσουν σπίτι του δεν ξέρουν, το μυαλό μόνο στο φεύγα το έχουν. Διάλογο. Τι είναι τούτο. Φασολάκια, τι τα φάτα. Βλογάω το φαγητό μου, δηλαδή το ευλογάω, είναι όταν το κοιτά χωρί να το τρώ. Με τα χέρια σου να αιωρούνται λε και σε παπά και βλογεί στα νερά. Διάλογο. Νεροπλίτσι τα έκανε, νεραπόλικαν. Δεν λένε τίποτα από δάφτα. Το νεροπλίτσι είναι το πολύ νερούλο, από το ρήμα πλένο. Ενώ το νεραπόλικαν είναι το ρήμα νεραπολείο, δηλαδή απολύω, απελευθερώνω πολύ νερό και γίνομαι μπλουμ. Διάλογο. Για τρακή τα αρέσουν κιόλα. Άλλο τελείω επιφώνημα. Το γιατρα βγαίνει από το γιατήρα εκεί. Δηλαδή για κοίτα δηλώνει έκπληξη. Όσο και το τυράω ω βλέπω προσέχω, δεν είναι άλλο από τη ρίζα και το παρατηρώ. Βλέπω και εκεί. Διάλογο. Πάρα τα από εδώ και θα του ρίξω φρούτζουλο. Τι άλλο έχει. Ρίχνω φρούτζουλο σημαίνει πετάω κάτι μακριά. Είναι από τι αγαπημένε μου φράσει που χρησιμοποιώ μια ζωή ακόμα και στην Αθήνα και α με καταλαβαίνουν. Διάλογο. Μαμούκαλα, τα άπλαινε στα χέρια σου. Έχει πιάσει σπανάκι από την απλησιά. Τα μαμούκαλα είναι η καρπή τη μαμουκαλιά ή αλλιώ κουτσουπιά, ένα όμορφο καλοπιστικό δέντρο. Όμω τα μαμούκαλα δεν τρώγονται, οπότε είναι άχρηστα και έτσι πήραν τη σημασία του τίποτα. Όσο για το σπανάκι, έτσι λέγανε τη σωματική βρώμα. δεν ξέρει για τη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ είναι πίσω από το πράσινο σχέδιο που μα πάει στο μέλλον, με επενδύσει σε ηλεκτροπαραγωγή, από φυσικό αέριο, αεροκίνηση, άπε και πράσινα καύσιμα, όπω το υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Σταμάτα μου, είπαστε η Κοθοδόρα, θα τα πλύνω. Και έχω μια ποσταμάρα δεν φαντάζεσαι. Η η Κοθοδόρα είναι αυτή που τη βλέπει συνέχεια με ένα βετέξ και μια σκούπα για να δείξει και καλά ότι είναι νοικοκυρά. Το Θοδόρα επελέγει τυχαία. Η αποσταμάρα πάλι είναι κούραση. Εξού το ξεκουράζομαι, λέγεται ξαποστένο. Διάλογο. Ναι, ναι, σε ξέρουμε, ντε, η αλλού που είχε αργατιά και εκείνη ακριδολόγαγε. Αυτή τη φράση τη λέμε στι περιπτώσει των αργόσχολων ή αυτών που ενώ έχουν σοβαρέ δουλειέ ασχολούνται με τα σήματα. Διάλογο. Καλά, καλά, φέρε ψωμοτήρι, μπα και την αργάσω καθόλου και σταμάτα να ειδονά. Το αργάζω σημαίνει χορταίνω και βγαίνει από το εργάζομαι, δηλαδή ολοκληρώνω την εργασία μου. Και όταν ολοκληρώνουμε το φαγάκι μα, τι κάνουμε, χωτένουμε. Όσο και το αϊδονάο σημαίνει και λαϊδάω ακατάπαυστα σαν αϊδόνι, κοινώ δεν βάζω γλώσσα μέσα. Διάλογο. Έντο, φαρμάκο, ψωμί, τι είναι, να σου πω. Πάρε και το μαχαίρι να το κόψει. Έντο, όχι, δεν είναι η Ιαπωνική πόλη. Σημαίνει αυτό. Και το λέμε όταν δείχνουμε κάτι ή κάποιον. Παραδείγματο χάρη. Έντονε, αντί να δουλέψει, όλο χασομεράει. Όσο και το φαρμακόνο είναι ένα εξαιρετικά αστείο τρόπο για να πει τρώω. Διάλογο. Κόβει. Αθέρα σου λέω. Αθέρα και στα αρχαία Αθήρ λέγεται το αιχμηρό φιλεό του σιταριού, αλλά και η αιχμή του οκοντίου, οπότε είναι κάτι κοφτερό. Διάλογο. Μοργινέκα δεν κόβει τίποτα από δάφτο, ξέρω κακάνη στο το καρβέλι. Σιγά με στο βάλα και στο μουσικιο, φάει και χάμου. Καλά, Χριστιανέ μου, κράνι έχει γιατρα και... και το φόλο έφαγε. Ναι, ναι, φάει, φάει που έχει γίνει έγκομο, και μου ήσουν σαν το γονγκίλ. Κράνη είναι μεγάλη πείνα. Όποτε τρώω με λύσσα, οι δικοί μου θα μου πούν: Καλά, παιδάκι μου, κρανιασμένο είσαι. Καλά, όσοι και τον φόλο, αυτό και αν είναι τέλεια λέξη. Είναι ένα ψεύτικο κλούβιο αυγό που έβαζαν εκεί που κλωσάει η κότα, ω οδηγό για το που πρέπει να γεννήσει. Όταν πεινά πολύ, λοιπόν, τόσο ακόμα και τον φόλο, δηλαδή ακόμα και το ψεύτικο αυγό. Ο έγκομο πάλι είναι ο φωσκοπρόσωπο. Από το ρήμα εγγέμο, εν και γέμο, δηλαδή γυμίζω μέσα. Διάλογο. Ο μου πήρε το καύκαλο μπουρμπουρ. -μπουρ. Φέρε και λίγο κρασάκι να πάει το ψωμί κάτω και έβγαλα την κόριζα. Κάφκαλο είναι το κέλυφο τη χελώνα. Οπότε πήρε τη σημασία του κεφαλιού. Οπότε μου πήρε το κάφκαλο, μου πήρε το κεφάλι. Όταν βγάζουμε πάλι την κόριζα, είναι η μίξα, ναι, ξέρω, μπιαχ, που προκύπτει από αναπνευστικό πρόβλημα. Σιγά σιγά πήρε τη σημασία τη δίψα. Κοινώ κοράκιασα. Διάλογο. Ναι, κοίτα να πιει εδώ, να πιει και στο καφενείο και να γίνει δαβλή, να σε κοροϊδεύει ο κόσμο. Μωράει τα μήγυρα λικοφάωμα, κάνει το και στο φαΐ. Δεν ξέρω τι λες εσύ, εγώ την έκανα ανταμάχη. Εδώ έχουμε πολύ πράγμα, ε. Άχι σημαίνει άχι διάολο. Δηλαδή πήγαινε εκεί από όπου δεν έχει γυρισμό. Μη γυρισμό. Λυκοφάρμα πάλι είναι ο δίστροπο άνθρωπο που είναι σαν να τον δάγκωσε, τον έφαγε λύκο και λύσαξε. Ο δαρνάτουρα είναι ο υπεύθυνο, ο αρχηγό, αγνώστη τιμολογία. Όταν τώρα την κάνει την σημαίνει ότι χωτένει. Ταμάχη είναι μια τουρκική και αραβική λέξη που σημαίνει απληστία. Όταν είσαι άπλιστο στο φαγητό, φουσκώνει. Διάλογο. Με το ψωμί. Ναι, με το ψωμί. Δεν καθόμουν στο γυαλό, λέω εγώ. Ήρθα εδώ να ξανασάνω και έβαι καμαλή να ξάνω. Ο γυαλό, όπω είπαμε και σε άλλο επεισόδιο, είναι ο γυαλό, η παραλία. Στα βέβαινα σπάνια λέμε ότι θα κατέβουμε στο άστρο σκηνουρία στα παραλιακά. Πάντα λέμε πότε θα πάτε στο γυαλό. Διάλογο. τη μουρμουρά. Εγώ φταίω που ήμουν γαϊτανοφριδούσα και είχα μια γάμπα σαν τ αντί και στραβώθηκα και πήρα σένα. Και να με τώρα εδώ με σένα το γεροκούσαλο. Αλλά μπα και θα μου πει το σπολάτι. Ε, Γαϊτανοφριδούσε είναι οι γυναίκε με ολόησια αφρίδια σαν τι κορδέλε στο γαϊτανάκι. Σύμβολο ομορφιά στα παλιά χρόνια. Τώρα πάλι είναι τη μόδα στο φρίδι σοφιά χατζιπαντελή. Όταν έχει γάμπα σαν το αντί, είναι ίσια σαν το ευθύγραμμο εξάρτημα του αργαλιού που λέγεται αντί. Το γεροκούσαλο το λένε σε όλη την Ελλάδα και είναι το χούφταλο. Όσο για την υπέροχη φράση λέω το σπολάτι, βγαίνει από το «εις πολλά έτη» που ευχόμαστε σε κάποιον και σημαίνει «αναγνωρίζω τη συμβολή κάποιου». Ένα άλλο παράδειγμα. Έγινε χαλή να την πατήσουν τα παιδιά της και τελικά δεν της είπαν ούτε το σπολάτι. «Γαϊδούρια». Διάλογο. Έλα, έλα, μη χολοσκά. Καλά περάσαμε. Έλα, μη μου στεναχωριέσαι. Είσαι λε και σου φαγε γαϊδούρα τα λεύρη. Τι λε, Μωρέ, φυγά με το βάλω και κασαβέτι. Το τουρκικό κασαβέτ, που με τη σειρά του βγαίνει από το αραβικό κασαουάτ, είναι η θλίψη, το ντέρτι. Οπότε σιγά με το βαλο και κασαβέτη σημαίνει σιγά μην κάτσω να σκάσω. Οι συζητήσει με του μεγαλύτερου μπορούν να σε πλουτίσουν ποικιλοτρόπω. Δεν είναι μόνο η συμπυκνωμένη σοφία που κουβαλούν αποτέλεσμα των εμπειριών μια ολόκληρη ζωή, ούτε μόνο μια κυβωτό γνώση για το παρελθόν και για τα ιστορικά γεγονότα, εθνικά ή τοπικά, αυτόπτε μάρτυρε των οποίων στάθηκαν. Αυτό που με συνάρπαζε από παιδί ήταν επίση το γεγονό ότι οι προηγούμενε γενιέ είχαν τη μαγική συνήθεια να ξεστομίζουν κάθε τόσο λέξει που ήταν ακατανόητε και σίγουρα δεν ήταν αυτέ που άκουγα στο σχολείο ή στην τηλεόραση. Λέξει που έρχονταν από τα βάθη των αιώνων, που είχαν επιβιώσει για γενίε, που χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν καθημερινά εργαλεία και σκεύη, να χαρακτηρίσουν ανθρώπου και συμπεριφορέ, να σογραφίσουν τι αγροτικέ και κτηνοτροφικέ εργασίε και να περιγράψουν τα τσαλίμια του καιρού, θυσιάστηκαν όλε στο βωμό τη ομογενοποίηση τη γλώσσα, που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό εξαιτία τη αγροτική επέλαση τη τηλεόραση στα σπίτια, καθώ και τη τυποποίηση τη δημοτική μέσα από τα σχολεία. Λέξει όπω βερέμι, δηλαδή ο ασθενικό, κοκόροβο, το ψιλό χαλάζι, λαγκοδέρνο, χτυπιέμαι από τον πόνο, βαγιόλι, η πετσέτα, χερχέρα, δηλαδή γρήγορα και άλλε πολλέ προερχόμενε από τα αρχαία και βυζαντινά ελληνικά, τα τουρκικά, 400 χρόνια δουλειά σίγουρα άφησαν τα ίχνη του, τα αρβανίτικα, τα βενετσιάνικα και τα σλάβικα, εμπλούτησαν το λόγο των απλών ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Πολλέ λέξει κατάφεραν και επιβίωσαν και εντάχθηκαν στο καθημερινό λεξιλόγιο των ανθρώπων και έτσι νομιμοποιήθηκαν στη συνείδησή του. Ενώ πολλέ άλλε νεκρώθηκαν και έμειναν θαμμένε στα μυαλά των ηλικιωμένων. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην έρευνά μου για τι παλιέ λέξει, οι άνω των 70-80 ετών γνωρίζουν πολύ περισσότερε λέξει από αυτού που είναι γύρω στα 60. Και πάλι όμω εκείνοι πολλέ φορέ δεν τι χρησιμοποιούν όταν απευθύνονται στου νεότερου, που φυσικά δεν του γνωρίζουν. Αυτό το παράτησα και ο ίδιο, κάνοντα την έρευνα για τη συλλογή των λέξεων των Βερβαίνων. Πολλοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι αποτελούσαν και το μεγαλύτερο μέρο των πηγών μου, στο άκουσμα μια παλιά λέξη και στην ερώτησή μου, αν την έλεγαν ποτέ στο χωριό, με έκπληξη μου έλεγαν ότι είχαν να την ακούσουν 40 ή 50 χρόνια και μου αφηγούνταν με γέλιο ή συγκίνηση περιπτώσει που τι είχαν χρησιμοποιήσει ακόμα και μισό αιώνα πριν, όπω η θεία μου η Σταυρή που είναι 85, και όταν τη είπα τη φράση Βαράει Νταρβίρα, θυμήθηκε με γέλιο την αδερφή τη να τη τη λέει 60 χρόνια πριν. Η ερώτηση που μπορεί να τεθεί είναι: Και τι μα νοιάζει αν χαθούν, Εφόσον δεν τι λέμε πλέον για ποιο λόγο να υπάρχουν και να καταγράφονται. Η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα είναι σαν ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι που στο διάβατο ενώνεται με άλλου παραπόταμου και εμπλουτίζεται γλωσσικά. Ενώ σε κάποιε περιπτώσει διακλαδώνεται Και μέρο των υδάτων του χάνεται μέσα στη γη ή λιμνάζει. Είναι αναπόφευκτο να πεθαίνουν οι λέξει. Αυτό πάντοτε συνέβαινε και εξηγεί για ποιο λόγο δεν μιλάμε όπω οι αρχαίοι Έλληνε. Θεωρώ όμω ότι οι παλιέ λέξει πρέπει να καταγράφονται ή τουλάχιστον να μην γίνονται αντικείμενο χλέβη ω αναχρονιστικέ και αστείε, γιατί απλούστατα αποτελούν τα απομινάρια, τα απολυθώματα ενό πολιτισμού που χάνεται. Οι κλειδοκράτορε αυτού του πολιτισμού είναι οι μεγαλύτεροι, και στα χέρια του κρατούν ένα θησαυρό που θα μπώνει και χάνει τη λάμψη του. Η λέλαπα τη παγκοσμιοποίηση έχει καταδικάσει σε θάνατο χιλιετίε λογογραφικού, πολιτιστικού και γλωσσικού πλούτου. Οπότε κάθε φορά που ακούγεται μια λέξη όπω μασκαντούρικο ή καλιάζω, α σκεφτούμε ότι γινόμαστε κοινωνία μια άλλη Ελλάδα. Άντε και για επίλογο, θα σα πω μερικέ πολύ αστείε λέξει. Το παιδί που οι γονεί του το συνέλαβαν μέρα γιορτή λέγεται γιορτόπιασμα. Και αν ήταν και μεθυσμένη, τότε είναι κρασόπιασμα. Όταν μια τούφα μαλλιώνει είναι και γενεδεί αντίθεση και πάει προ αντίθετη κατεύθυνση, τη λέμε βοηδογλυψιά. Όταν δεν μπορεί να κάτσει στιγμή ησυχώ, τότε λέμε τη ζώνη έχει τον πισινό σου. Όταν κοκκινίζει, γίνει κουκουμίδα από την τρόπη, δηλαδή παπαρούνα. Όταν σε επιλέξει το φαγητό και τρέχει την τουαλέτα, λέμε ότι σε πήγε λουλάκι. Ενώ όταν διαολόστηλε κάποιον, λέμε ότι του παρέδωκε τον πατέρα. πατέρα Αυτά για σήμερα. Σα ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία τη ελληνική γλώσσα. Να είστε καλά και να αγαπάτε τη γλώσσα μα. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την προσέχετε, τόσο περισσότερο θα σα ανταμείβει και θα σα πλουτίζει. Σα περιμένω στο επόμενο ταξίδι με τι χίλιε και μια λέξει. Είμαι ο Πάνο Δημάκη και αυτό ήταν το podcast Χίλιε και μια λέξει. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.